παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της απερχόμενης πλέον κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ότι τα πράγματα στην ελληνική οικονομία πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Και ο βασικός λόγος είναι ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει όχι απλά δαιμονοποιηθεί, έχει ποινικοποιηθεί, με αποτέλεσμα να έχουν σταματήσει οι επενδύσεις στη χώρα μας, οι όποιες λίγες υπήρχαν, και βέβαια αντί να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, να καταργούνται η μία πίσω από την άλλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ελληνικές επιχειρήσεις είτε να κλείνουν είτε να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα σε άλλες χώρες με ευνοϊκότερα περιβάλλοντα, και οι Έλληνες, ειδικά οι νέοι, πόσο μάλλον οι επιστήμονες, να αναζητούν μια νέα πατρίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό εμείς ως Νέα Δημοκρατία θέλουμε να ανατρέψουμε, έχοντας ένα συγκεκριμένο, κοστολογημένο για πρώτη φορά για ελληνικό κόμμα σε τέτοιο βαθμό πρόγραμμα, το οποίο όμως πριν φτάσει να γίνει προγραμματικός λόγος και την επόμενη μέρα κυβερνητικό πρόγραμμα, θέλουμε να το συζητήσουμε με τους πολίτες, με την κάθε μία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων, επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε εδώ, ξεκινώντας μια περιοδία σε μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα, μετά από εντολή του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και αυριανού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και βέβαια η δική μου παράκληση ως γνήσιο αρκά ήταν να ξεκινήσουμε από εδώ, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Αρκαδία, και πιο συγκεκριμένα την Τρίπολη.